Μουδιασμένη και προβληματισμένη παρακολουθεί η επιστημονική κοινότητα την έξαρση του φαινομένου των κοριών που από το Παρίσι μεταφέρεται τώρα και στο Λονδίνο, χωρίς κανείς να μπορεί να προβλέψει ή καλύτερα να αποκλείσει ποιες τουριστικές πόλεις της Ευρώπης, ανάμεσά τους και στην Ελλάδα, μπορεί να πάρουν σειρά το επόμενο διάστημα. Όχι με τον άνθρωπο, δεν μεταφέρονται όπως όλα τα παράσιτα με τον άνθρωπο, μεταφέρονται με αυτό που αναφέρουν προηγουμένως, με τις αποσκευές, τα ρούχα ή οτιδήποτε άλλο. Το φαινόμενο της έξαρσης έρχεται στην Ευρώπη 10 περίπου χρόνια μετά την Αμερική, όπου κατέγραψε μια ραγδαία αύξηση με επίκεντρο αρχικά τη Νέα Υόρκη και εξαπλώθηκε μέσα σε κάποιο διάστημα σχεδόν σε όλες τις πολιτείες που δέχονταν τουριστικό ρεύμα. Υπάρχει παντού, τώρα αναπτύσσεται είτε τουλάχιστον στην Ευρώπη ο πληθυσμός τους και γι' αυτό το βλέπουμε πιο συχνά. Και από εδώ και πέρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η διαχείρισή τους. Η διαχείρισή τους πρέπει να γίνει από επαγγελματίες που ξέρουν πιο καλά πώς θα διαχειριστούν αυτά τα θέματα και όχι μεμονωμένα, γιατί αλλιώς θα συνεχίσει να υφίσταται το πρόβλημα ή και να υπάρχουν ακόμη μεγαλύτερες εξάρσεις. Όπως επισήμαναν επιστήμονες που συμμετέχουν στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Εντομολογίας που διεξάγεται στο Ηράκλειο, οι κοργοί δεν μεταφέρουν ιούς, όμως τα τσιμπήματά τους μπορεί να γίνουν πολύ ενοχλητικά. Συνήθως μεταφέρονται μέσω ταξιδιωτών, των ρούχων και των αποσκευών τους και αναπαράγονται σε χώρες που εγκαθίστανται ταξιδιώτες, όπως σπίτια βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχεία κυρίως χαμηλού κόστους. Δεν είναι θέμα ότι μεταφέρει ασθένειες, αλλά όπως και να το κάνεις, δεν είναι και ότι καλύτερη εικόνα να έχεις να βλέπεις κοριούς, να έχεις τσιμπήματα από κοριούς και ή τις ακαθαρσίες που έχουν οι κοργοί στα κρεβάτια και όπου αλλού συναθρίζονται. Ναι, μπορεί να έχει, σίγουρα. Οικονομικές επεκτάσεις σε αυτό το θέμα. Το φαινόμενο αυτό εξήγησαν επιστήμονες ότι μπορεί να επιφέρει μεγάλη ζημία στην τουριστική οικονομία, ενώ με επίκεντρο την Ελλάδα και την Κρήτη, υπό το φόβο μιας τέτοιας εξάπλωσης, με αφορμή τον εισερχόμενο τουρισμό, σύσταση είναι η επαγγελματική απολύμανση σημείων όπως τα κρεβάτια και τα στρώματα σε διαμερίσματα τα οποία νοικιάζονται σε επισκέπτες, όπως επίσης και σε ξενοδοχεία. Εμείς πάντοτε θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Να είμαστε κατάλληλα εκπαιδευμένοι, τα ξενοδοχεία εννοώ, έτσι ώστε να μπορούν να εντοπίζουν εγκαίρως εστίες ανάπτυξης κοριών. Σε ό,τι αφορά τους επιβάτες που ταξιδεύουν προς το εξωτερικό και επιστρέφουν στη χώρα, όπως επισημάνθηκε, καλό είναι να φροντίζουν τα ρούχα και τις αποσκευές τους με την επιστροφή τους.